Δημήτρη, βρισκόμαστε στην αυλή του ασωμάτου. Εδώ πήγε σχολείο, εδώ και τα πιο καλά πανηγύρια που κρατούσαν και πολλές μέρες, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι θυμάσαι από το πανηγύρια του ασωμάτου? Τα πανηγύρια του ασωμάτου τότε ήταν σαν να γινόταν ένας γάμος, δηλαδή. Ήταν το ίδιο και το αυτό. Δηλαδή εδώ μαζευόντουσαν όχι μόνο από το χωριό, αλλά και από την Κο, και από την Κάλυμνο, και από τη... Ερχόντουσαν και από τη Ρόδο, ερχόντουσαν τον ασώματο, δηλαδή ακριθούσαν πολύ, και από τη Σήμη ερχόντουσαν. Η Καλύμνη πια ήταν και η Ιλεργή. Ήταν γνωστό πανηγύρι. Ο ασώματος τότε, να πούμε, είχε και τώρα, ακόμα έχει το όνομα ασώματος. Είναι εντάξει, γεμίζει η εκκλησία τακτικά. Αλλά τα γλέδια που γινόντουσαν τότε εδώ. Έτσι ήταν το πλακόστρωτο και παλιά. Ναι, τώρα όπως βλέπετε έχει φαγωθεί, αλλά λένε ότι θα τα φτιάξουν. Πάντως έτσι, αυτό ήταν το πλακόστρωτο και παλιά, έτσι. Εύκολο είναι να χορεύεις δαλαπάνω. Το χαλίκι όλο ωραίο, ναι. Εύκολο είναι να χορεύεις δαλαπάνω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Για μας εδώ. Το πετύμησες, να χορεύσεις στην αυλή του ασωμάτου. Να το δούμε. Για περιέγραψες πώς ήταν το πανηγύρι του ασωμάτου. Είπες κρατούσε δύο μέρες. Δύο μέρες, πώς? Η δεύτερη ημέρα του ασωμάτου, η ημέρα τη λέγανε Αφαλία. Δηλαδή, κάνανε, γιατί τη λέγανε Αφαλία. Του Πάσχα, του Πάσχα, του Πάσχα η δεύτερη ημέρα. Του Πάσχα. Όχι το Πάσχα, τη Λαμπρή που λέμε εμείς. Τη Λαμπρή. Τη Λαμπρή που ήταν η Αφαλία. Το ασωμάτου. Βαστούσε για μια εβδομάδα μου φαίνεται. Το καζίνο δεν αδειάζει ποτέ. Δεν ήταν μόνο το ασωμάτος εδώ, ναι, αλλά είναι και το καζίνο. Το καφενείο, το καζίνο. Οι οποίοι ερχόντουσαν από την Κο Μουσελίνης και άλλοι που δεν τους θυμάμαι καλά, ερχόντουσαν από την Κο οι οργανωπαίχτες και παίζανε. Εδώ είχαμε τον Μινά, τον λυριστή. Είχαμε τον Γιώργη, τον Γκούρο που είπαμε προηγουμένως. Το Θεοδόση του Αγανικά, πώς λέγεται το... Χατζιπέτρος. Χατζιπέτρος. Ο Θεοδόση Χατζιπέτρο που ήταν και αυτός ένας καλός γιουλιστής. Μετά ήταν ο Πόλιας, να το πούμε, ο Πόλιας. Ο Γαβρίλης. Ο Γαβρίλης. Ο Γαβρίλης ήρθε πολύ αργότερα από αυτά που λέμε τώρα. Ήρθε πολύ αργότερα από αυτά. Δηλαδή, όταν εγώ πήγαινε ο Γαβρίλης στο ο Δήμο. Τον Έψιμο. Τον Έψιμο και προσπαθούσαμε. Ο Γαβρίλης έμενε απέναντι. Απέναντι που είναι το ζωοχάρι που λέμε το ύψωμα, εκεί πέρα ήταν το σπίτι. Όταν ξεκίνησε ο Γαβρίλης να πηγαίνει για μαθήματα στον Έψιμο, επειδή έτυχε εμείς να γεννηθούμε μία μέρα και έτυχε να μεγαλώσουμε μαζί, μέχρι που έφυγα δηλαδή για την Αυστραλία, ήταν πια καλός οργανοπαίχτης. Είχε γίνει καλός οργανοπαίχτης. Τώρα, το τι γινόταν όταν γυρίζαμε για το σπίτι, γιατί πηγαίναμε βράδυ, καμιά μισή ώρα του έκανε εκεί πέρα αυτό και μετά πάει, τον παίρναμε τον δρόμο και ερχόμασταν σιγά σιγά. Πόσες φορές την εβδομάδα? Όχι, πήγαινε ή δύο φορές, μάλλον δύο φορές την εβδομάδα. Πήγαινε περίπου 8 με 10 φορές το μήνα πήγαινε. Και πηγαίνατε μαζί όλες τις φορές? Εάν καμιά φορά, πάντοτε στις 10 φορές 8 ήμουν μαζί του, σίγουρα. Αυτό ήμουν μαζί του. Και τι γινόταν, για πείτε μας. Στο δρόμο που ερχόμασταν, όπου βρίσκαμε το ίσωμα και ήταν λίγο αυτό, ξεκουραζόμασταν. Και έκανε αυτός τις δοκιμές του, έκανα και εγώ τις δικές μου. Δηλαδή έπαιζε αυτός, χόρευα εγώ. Αυτό γινόταν. Και πολλές φορές. Το λαούτο φαντάζομαι δεν στο δίνει, ούτε το βιολί. Δεν σου ξελάδωσε κανένα βιολί και λαούτο στα χέρια σου. Είχαμε λαούτο. Ναι, μα δεν σου δίνει και κανένα στα χέρια σου να πιάσει. Πολλές φορές που είσαι, ερχόμαστε πρωινές ώρες.
Εγώ σου λέω από τον πατέρα μου είχα πολλά σκαμπίσια. Λέω πού πας. Του λέω πάω εκεί πέρα, τι έγινε, πάμε και ως πέρα. Και τέλος πάντων, αλλά το Γαβρίλη, όταν άρχισα να έρχομαι πια εδώ τα καλοκαίρια από το 70 και έπειτα, ο Γαβρίλης ήταν πιο ένας από τους πρώτους οργανοπαίχτες, οι οποίοι ένιωθες όταν έπαιζε βιολί, ένιωθες ότι χωρίς να θέλεις χορεύες. Δηλαδή εγώ το αισθανόμουν. Χωρίς να θέλω, με το παίξιμο που έπαιζε αυτός, εγώ μέσα μου χόρευα, κατάλαβες, αυτό είναι. Ο καλύτερος για εσάς ήταν ο Γαβρίλης, δηλαδή. Ο καλύτερος, ο Γαβρίλης, ό,τι έπαιζε, το έπαιζε σωστά. Σήμερα όλοι που παίζουνε, παίζουν ό,τι θέλουνε και ό,τι βρουν μπροστά τους. Δηλαδή, δεν τους νοιάζει πώς χορεύει ο άλλος. Δηλαδή, ο Γαβρίλης συντόνιζε τη μουσική του με το βηματισμό του χορευτή. Αυτό ήταν το πάνω αυτός. Ήταν όρτιος και έπαιζε για να σε αυτόν. Χόρευε δηλαδή, ναι, το βιολί του. Όταν φτάσαμε στο σημείο, όταν βγήκε η φαντασία, στο Λαγούδι. Mm. Το Λαγούδι πρώτα που ήταν. Στο Νιώτη. Που εκεί ξεκίνησε. Στο Νιώτη, το θυμάσαι του Νιώτη. Νιώτη. Όχι του Νιώτη, στο στη Ζία. Εκεί γινόντουσαν γάμοι και τέλη, οι οποίοι υπήρξαν δύο φορές. Του αρχιβιάδη του γιου του Γόρη υπήρξαν. Αυτό ήταν στο 78 περίπου, 78. Και υπήρχαν δύο κορίτσια από τον Καναδά, του Μανδονή, του Καρτοφίλη που λέγαμε, κορίτσια τα οποία ήταν της σχολής και χορεύανε πάρα πολύ καλά. Και στο γάμο αυτό λοιπόν ταμώσαμε. Πάλι ο Αντώνης ο Χατζηκοναγκουλάου μου λέει, ρε Δημήτρη, κοίτα τι κάνουν οι Καναδέζοι, μου λέει, τι κάνουμε εμείς εδώ. Του λέω, τι κάνουμε. Ας του λέω, χορέψω μαζί. Ο πατέρας τους ήταν επόντιος. Ο πατέρας τους είχε αυτό και πήρε όλο το τέτοιο. Μετά σμίξαμε από τα κολλήσια και αρχίσαμε να χορεύουμε. Και το τι είχε γίνει πια ένα πράγμα, εφόσον πήγα εγώ στην Αυστραλία. Πήγαν αυτοί στον Καναδά και με παίρναν τηλέφωνο και μου λένε τώρα βλέπουμε, λέει, που χορεύεται. Τέτοιο έγινε ένα τέτοιο κλέντη του αρχιβιάδη της χώρας του γάμου, πολύ, πολύ καλό. Γάμοι γινόντουσαν και εδώ στην αυλή της εκκλησίας του σωμάτου, έτσι δεν είναι? Ποιον? Λέντια, λέω, γινόντουσαν και στην αυλή του σωμάτου, όχι μόνο πανηγύρια. Εδώ. Ναι, γινόντουσαν γάμοι. Και τώρα γίνονται γάμοι. Όχι, εννοώ γλέντι γάμοι. Α, γλέντια. Ναι, οι Γλέντια ήταν τότε με το τίποτα ξεκινούσαν. Εγώ ήμουν στρατιώτης, ήρθα με άδεια, Χριστούγεννα. Παντρευόταν ένα αντρόγινο εδώ του κουρέρι που λέγαμε αυτό. Πήγαμε στο γάμο. Από το γάμο, πήγαμε από εδώ, πήγαμε στο χάρι το καφενείο να πούμε, ο αδερφός μου, εγώ, του Γιώργη, του Γιαπόκα, οι δύο γη. Αν σου πω τώρα, ήμασταν περίπου 7-8 άτομα. Ή θα το πιστέψετε ή θα το πιστέψετε, έκαναμε 7 μερόνυχτα να πάμε στα σπίτια μας. Δηλαδή, τι έγινε. Πιάσαμε όλα, τη Ζιά, το Λαγούδι, την Ευαγγελίστρα, την πέρα γειτονιά και ύστερα πιάσαμε τα σπίτια. Όσοι ήμασταν, μας περιμένανε στο σπίτι οι γονείς. Τέτοιο ένα πράγμα είχε γίνει. Ο Γαβρίλης και το, πώς το λέμε, το... Ο Χριστόφορος. Όχι, το... Το Βασιλάκι. Το Βασιλάκι. Έπαιζε και κοιμότανε. Και ο Γαβρίλης το ίδιο. Εσείς δεν νιστάζατε τόσες μέρες άϊπνοι? Να νιστάξεις. Πού να νιστάξεις. Δεν νιστάζαμε καθώ. Τι έγινε. Κάθε φορά και γινόταν πιο αυτό, πιο δυνατό. Και πιο πίνατε. Δυνατό. Εσείς πίνατε. Μας περιμένανε. Ναι, πίναμε για τα κρασιά του σπιτιού. Και τι δεν μας κάνανε, για κότες πια τότε, τις εσφάζανε και τα χοιρινά που είχαν και τα τέλεια. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Όλα τα θυμάμαι. Παλιούς γλεντζέδες που θυμάστε. Παλιούς γλεντζέδες ήτανε...
Υπήρχε στο επειδή φωτιά. Ο Γιάννης ο Κούρος είπε κάποια ονόματα στη γιορτή προχτές, κάποιους παλιούς ασφενδιανούς. Τους θυμάστε εσείς αυτούς που είπε? Γιάννη Παπάζογλου. Ο Γιάννης του Κατερίνη που το λέγα εμείς ήξερα. Ναι. Ήταν ένας από τους καλούς τραγουδιστάδες. Ναι. Και χόρευε κιόλας. Είχε πολλούς. Ο Νικολετής. Πολλούς μερακλείδες είχε. Ο Νικολετής. Καλά, αυτό τον έζησα κι εγώ. Ο Νικολετής γλεντήσαμε πολύ. Τρία μωρόνυχτα κάναμε στην Καρδάμενα στην αυτή. Σκαρταμένη στη γιορτή. Στην Παναγία. Παναγία. Αυτό ήταν περίπου στο 82 με 83. Εκεί. Τρία μωρόνυχτα κάναμε. Γλεντάγατε στα καφενεία δηλαδή. Ήταν ένα καφενείο στη θάλασσα κάτω, στην αυτή. Ένα καφενείο ήταν τότε. Εκεί τη βγάλαμε, δηλαδή φύγαμε από το προάβλιο από αυτό και το καφενείο, ξημερώματα. Τότε ήταν και κερά μαζί. Είχαμε δύο ταξιά. Δύο ταξιά που λέει, και ερχόντουσαν στο τζιπάρι, όσοι ήταν από το τζιπάρι τους φέρνανε και παίρνανε άλλους τζιπέρνανε. Από τον Κώστα. Και πήγαμε για μια φορά και ψέριμο, παρέα, με τον παπά Λιανή του Ζιβαριού, παρέα. Πατριώτες ήμασταν όλοι και ξημερωθήκαμε εκεί πέρα από τον Κώστα. Εκεί συναντήσαμε ένα... Τα παιδιά που παίζουν σήμερα, οι καλύμνοι που φορεύουν το μηχανικό, ναι, που είναι τώρα 50 και 60 χρόνια πώς είναι, ήταν το δυο φορές, όχι μια, εκεί το βράδυ αυτό. Είδαν τα παιδιά το τι γινόταν και ερχόταν ένα, ήταν τρία αγόρια και δύο κορίτσια. Ερχόταν ένα νέο και λέει: Θείο, να πιάσω κοντά σου να δοκιμάσω να χορεύω. Λέω: Πιάσε. Και έπιανε ο ένας, έπιανε ο άλλος, έπιανε ο άλλος. Ξημερωθήκαμε, χτύπησαν η καμπάνα. Και τι κάνουν τα παιδιά? Κλείσανε στο μαστιχάρι την επόμενη Κυριακή. Λέει, θα κάνουμε μια βραδιά να έρθεις να μας βοηθήσεις να αυτό έχεις. Και το κάνανε. Και τώρα να δεις τι γίνεται. Εγώ ξεχάστηκα. Είχα πάει σε κάποιο πάρτι. Και ήταν και η κερά μαζί. Κάποια στιγμή μου λέει, ξέχασες, μου λέει, ότι τα παιδάκια θα σε περιμένουν εκεί στο μαστιχάρι. Πριν τι ότι έκανε, πήγαινε μια 11 η ώρα το βράδυ. Τα παιδιά ήταν αναστατωμένα. Τι να κάνω, πήρα εδώ. Οδηγούσα βέβαια. Και πήγα. Να ήσουν εκεί να βλέπεις όταν πήγα. Πετούσαν από τη χαρά τους. Ξημερωθήκαμε εκεί πέρα, πήγαινε το μεσημέρι, εκεί ήμασταν, τα παιδιά δεν ξεκολλούσαν με τίποτα. Η κυρά σας ήταν υπομονετική μαζί σας όλα αυτά. Ή φώναζε. Όταν ξυπνούσε, κοιμόταν. Πήγαινε μες στο κάρο και κοιμόταν. Άστα να πάει. Και να θυμάσαι μια φορά, ξημέρωσα μέσα στο κάρο. Στις Χαϊχούτες τι έχει, τι γίνονται στις Χαϊχούτες, γιατί είναι και οι Χαϊχούτες γειτονιά. Χαϊχούτες, το Μονάγρι που λέμε, ναι, Παναγία του Μοναγρίου, ναι, στη γιορτή της, τώρα νομίζω είναι λίγες μέρες μετά και η Λαμπρή. Κάπου εκεί, ναι. Ναι, την γιορτή, Παρασκευή, την Παρασκευή. Παρασκευή. Και τα γλέντια γινόντουσαν ο Χαϊχούτος, στην εκκλησία μπροστά. Εκείνα τα χρόνια. Στον Άγιο Δημήτρη εννοείς. Ναι, στον Άγιο Δημήτρη. Ναι. Εκεί ήταν απαραίτητο, δηλαδή, που να μην γίνει καυγάς. Άγια πες, καλή μια ερχόντουσαν. Τότε ήταν οι πιστικοί, ξέρεις, αυτοί, ναι, ναι, τα παιδιά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Δεν θυμάμαι μια χρονιά, δηλαδή γινόταν πάντοτε σε ωραίο γλέντι, αλλά δεν θυμάμαι μια χρονιά που να μην γίνει καυγάς. Και παίζανε ξύλο. Παίζανε ξύλο, ασπαθανό. Δεν τα θυμάσαι αυτά. Ξύλο. Τον Άγιο Δημήτρη. Οι παρεξηγήσεις γιατί γίνονταν, για τον χορό, για τον κάβο, γιατί γίνονταν. Ναι, ο άλλος παραγγείλει και πήρων να χορέψει. Πήρε σε σένα. Τον πάρεις, ναι. Εγώ, γιατί να τον πάρεις. Παραγγελιά. Δεν μας έχει χορέψει πολύ, αν χορέψε κι εγώ. Όχι, ο άλλος. Εσείς παίξατε καμιά φορά ξύλο γι' αυτό? Όχι. Δεν ξέρω, μακριά εγώ. Εγώ γελούσα με όλα αυτά. Δεν κάνατε ποτέ παρεξήγηση με κάποιον που να σας πάρει τη σειρά στο χορό? Ποτέ δεν με έγιξε άνθρωπος, ποτέ δεν έγιξε άνθρωπος, δηλαδή στο χορό πάνω. Εδώ στο πανηγύρια το σωμάτου, θυμάστε να πέφτει ξύλο? Ναι, εδώ θυμάμαι, στα πανηγύρια εδώ γινόντουσαν. Κάτι που θυμάστε... Αλλά λίγα πράγματα, δηλαδή.
είχαμε ορισμένους που ήταν, όπως ο Μιχάλη ήταν τον που τον λέγαμε. Ήταν απαραίτητο αυτός όποτε έπινε να φάει ξύλο. Αυρί να φάει ξύλο, γιατί δεν μπορούσε να δώσει κανένας. Και ο πατέρας του πια του έλεγε, μετά έρθεις μια φορά να μου πεις ότι έδωσες τη ζημιά. Τέτοια γινόντουσαν τότε. Καφενεία είχε όμως Καφενεία. Οι χαϊχούτες είχαν. Τρία-τέσσερα καφενεία. Ήταν. Να σου πει τώρα ο παπά Αγγελής, πώς το λέγανε. Ο Αγγελής του παπά, ο παπά Μιχάλη. Ναι. Του 60. Του 60, μάλιστα. Ένας άλλος ακόμα. Τρία ήταν. Ένας Κασιώτης ήταν. Ποιος ήταν. Τέλος πάντων. Και εκεί το ίδιο γινόταν. Συνέχεια εκεί μέσα έπρεπε να γίνει φασαρία. Λόγω τώρα οι πιστικοί από τους χωριάτες, ας το πούμε έτσι, δεν τα βρίσκαν ποτέ. Γιατί οι πιστικοί θεωρούσαν ότι ήταν πιο ανεβασμένοι, πιο λεφτά στη ζέπη, ξέρω εγώ. Και στην παραγγελιά της ορχήστρα. Κανένας που τους μουσικούς της έφαγε. Αν μας ακανόταν ένας, στέλνουμε μάλλον να μαζί. Όλοι μαζί. Πήγαινε να χωρίσει ο ένας, μάλλον σε όσο. Δηλαδή, από τα χρόνια εκείνα, πόσα λεφτά σκόρπαγαν, ας πούμε, στα γλέντια, για τη βραδιά του ασωμάτου, για όλα αυτά. Τότε οι άνθρωποι κρατούσαν λίγα λεφτά, δεν υπήρχαν. Αν ήταν η εποχή που ήταν. Ναι, αλλά η χαρτούρα που ριχνόταν στα όργανα. Οι δραχμές που ήταν τότε, να πούμε, μηδέν, όλοι είχαν μάτσες. Όλοι είχαν μάτσες τα οποία έδωσε ένα εκατομμύριο για να πάρει ένα ποτήρι νερό, παραδείγματος χάρη. Αν θυμάστε αυτά τα. Ναι, ναι. Αλλά η χαρτούρα όμως έπεφτε. Ναι. Και οι λίρες όσοι είχαν. Έπεφτε. Δηλαδή ήταν νόμος να παραγγείλεις και πρέπει να ρίξεις, να λαντουρίσεις τα όργανα, έτσι. Ακόμα και τώρα, σε ορισμένα. Τώρα λίγοι το τηρούν αυτό. Αλλά βλέπω ότι κανονικά τα όργανα πρέπει να πληρώνονται αυτός που τους καλεί. Τώρα, αν θέλεις εσύ να. Στην υγειά σας που χορεύετε, ας πούμε. Σας, ξέρω εγώ, ναι. Έτερο εκάτερο. Αλλά περιμένει τώρα ο οργανοπαίχτης να είναι 10 άτομα και να μην παίρνει από το διοκτήτη και να πάρει μόνο από αυτούς. Δεν μου λες. Ναι. Σήμερα, τώρα πια, που πας, έρχεσαι κάθε χρόνο σχεδόν και καλά να είσαι, να έρχεσαι για χρόνια πολλά ακόμα. Και πας στα πανηγύρια ή στα γλέντια, γιατί ξέρω ότι γίνονται, άμα έρχεσαι, οργανώνεστε. Οι φίλοι είναι οι ίδιοι με τότε. Με μένα. Ναι. Έχω πολύ πιο περισσότερους τώρα. Πάρα πολύ πιο περισσότερους. Και δεν έχω παράπονο, όλοι με πλησιάζουν, όλοι με προσέχουν, δεν έχω παράπονο από κανένα. Κάμα στείλουν γλέντι, δεν σε ξεχνούν βέβαια. Πρώτα δεν σε να παίρνουν. Απόψε τώρα μας περιμένουν. Οπωσδήποτε, λοιπόν. Πού θα πάει απόψε. Θα πάμε παρέα. Πάμε στο Ασιάνι και θα καμαρώσει. Αλλιώ αυτό θα τρέχει. Πάμε μια παρέα. Που μας έχει καλέσει, τι. Καλά. Εγώ σου λέω να περάσουμε καλά. Εκεί θα χορέψουμε. Θα σε χορέψω. Κανονικά.